Πάμε στη λεωφόρο Κηφισίας. Έπεσε ένα τροχαίο αυτοκίνητο πάνω σε στάση λεωφορείου. Πάμε στην Αναστασία. Έλα, Αναστασία μου. Ναι, και όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στη στάση λεωφορείου, όπου ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος. Βλέπετε όμως έχει διαλυθεί και η στάση και το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Τραυματίας ο οδηγός, ελαφρά τραυματίας μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, ξαναλέμε, δεν υπήρχαν άτομα. Είμαστε στην Φιλοθέη, στο φανάρι της Αγίας Φιλοθέης. Για να σας δώσω να καταλάβετε το σημείο, στη λεωφόρο Κηφισίας, βλέπετε έχει κλείσει το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Πώς του φύγε το ανθρώπου τώρα, πάλι καλά δεν λες. Πάλι καλά που δεν είχε κόσμο το στάση του λεωφορείου και δεν τραυματίστηκε. Είναι και 7 το πρωί δηλαδή. Πάρα πολλοί κόσμοι θα μπορούσαν να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι η ζημιά. Καταστράφηκε η στάση, το αυτοκίνητο. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος είναι ελαφρά τραυματίας και δεν είχε κόσμο η στάση του λεωφορείου. Λοιπόν, λεωφόρο Κηφισίας, έχετε το νου στην κάθοδο, είναι. Ναι, στο ρεύμα καθόδου είναι. Καθόδου, έτσι. Ναι, στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στην κάθοδο. Ναι. Προσέχετε λοιπόν εκεί, γιατί όπως βλέπετε έχει ψιλοκόβει η κυκλοφορία. Δεν και έχει σταματήσει. Ξεκινάτε τώρα, να ξέρετε ότι θα έχει λίγο θεματάκι μέχρι να πάρει το αυτοκίνητο. Για λίγη ώρα μέχρι. Και να καθαρίσει ο δρόμος. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.